Περίμενα να ακούσω, να περιμένω μάλλον να ακούσω κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται κατά την έναρξη τώρα της τουριστικής περίοδου. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Δηλαδή, δεν ασπάζομαι ακριβώς την άποψη του κ. Χότζη ότι είναι χειρότερα από την μνημονιακή περίοδο, γιατί ήδη η κατάσταση ήταν τραγική για τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι άλλαξε κάτι προς το χειρότερο φέτος. Δραματικά δεν το βλέπω αυτό. Στους ελέγχους που κάνουμε δηλαδή στα ξενοδοχεία, ισχύει ό,τι ισχύει για πάντα. Δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό μαύρης εργασίας εδώ στο Λασίθι τουλάχιστον. Οι παραβατικοί εργοδότες τους ξέρουμε, είναι συγκεκριμένοι. Ό,τι και να γίνει, αυτοί θα παρανομούν. Σε ένα ποσοστό 90% στα μεγάλα ξενοδοχεία είναι πλήρης η απασχόληση. Δεν υπάρχει τόσο υποδηλωμένη. Το σοβαρό πρόβλημα είναι στο επισητισμό. Γιατί εκεί ούτε σύμβαση υπάρχει. Και άμα δείτε τι ώρες και ημέρες εργασίας δηλώνουν και πόσους αδύνατους βρίσκουμε, θα καταλάβετε. Στα ξενοδοχεία το ευτύχημα είναι η συλλογική σύμβαση. Μακάρι να υπήρχε και η τοπική στρατηγική πάλι σε γιατί είχε προηγούμενους τοπικούς όρους. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η ξενοδοχεία πάλι πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, τουλάχιστον που ξεκινάτε από ένα αξιοπρεπή μισθό. Κακή λέξη. Αλλά ένα μισθό ο οποίος σε γενικές γραμμές στην υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα δεν υπάρχει. Έτσι. Οι παθογένειες τώρα του κλάδου σας είναι παλιές και είναι δύσκολο να αλλάξουν. Ας πούμε, η κλειστή μισθή τώρα που ακούω, οι 9 στις 10 ερωτήσεις και η αγωνία του συναδέλφου σας είναι θα κάνω ένα πακέτο, όπως το ονομάζουν αυτοί, πόσο έπρεπε να πάρουμε τη σύμβαση. Αυτό δεν είναι παζάρι, δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Η σύμβαση λέει κάποια πράγματα, από εκεί πέρα όσες ημέρες και ώρες εργάζεται σε επιπλέον Κυριακές, θα πληρωθείς αυτό που σε αναλογεί υπερορίες. Υπερορίες δε, δεν νομίζω να υπάρχει ξενοδοχείο στην Κρήτη, τουλάχιστον που μιλάμε στους αδέλφους, που να έχει ανεβάσει έστω και ένα έντυπο ε8. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Είναι στην κρίση του. Έτσι. Είναι γνωστό ότι δουλεύουν 7 ημέρες την εβδομάδα. Εξαήμερο σε πολλές περιπτώσεις δηλώνεται. Οι 7 είναι στην κρίση του. Γιατί να υπάρχει, να αφήνουμε ας πούμε την τύχη της εργασίας μας που δεν δουλεύει κανείς έτσι για να περάσει την ώρα του από χόμπι, δουλεύει για να ζει αξιοπρεπώς. Και όμως αφήνεται η τύχη σε μια παράνομη πολλές φορές συμφωνία, έτσι. Γιατί τα ποσά που ακούμε 1100 και 1200 ευρώ, ένας που δουλεύει 30 μέρες δεν στέκουνε. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι. Και ακούμε αυτό το πακέτο, ας πούμε, δεν σας πω τα όπλα που τα ακούω, μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα, στις επαναπροσλήψεις, είχαμε ελάχιστες περιπτώσεις και εμείς εδώ, όπως είπε ο πρόεδρος, έχω αφήσει δύο αντίξω τα λοιπά. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, θεωρώ ότι επιλύεται. Όπου είχα τέτοια καταγγελία, δηλαδή και επικοινώνησα, νομίζω ότι επιλύθηκε. Έχει επιλυθεί το ζήτημα. Αυτά. Εγώ θέλω να ακούσω και στην υπόλοιπη Κρήτη τι ακριβώς συμβαίνει. Αν χρειαστεί, να μου κάνετε και κάποια ερώτηση, δεν έχω θέμα να σας απαντήσω.